Χριστός Ανέστη χαρά μου, είναι η ώρα να ξυπνήσουμε για να μπούμε στη Μεγάλη Σαρακουστή. Τα κείμενα σήμερα μας ξυπνάνε, περιγράφουν την έξουση από τον Παράδεισο των δύο πρωτοπλάστων και στο όνομα αυτών και στο πρόσωπο αυτών όλου του κόσμου, όλης της ανθρωπότητας. Και όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά στην προηγούμενη σύναξη, έχουμε πάρει τον δρόμο τώρα εμείς για να γυρίσουμε πίσω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα τα καταφέρουμε κιόλας. Την Κυριακή λοιπόν θα συγχωρηθούμε και σε αυτούς που είμαστε κοντά, αλλά και σε αυτούς που είναι μακριά και σε αυτούς που δεν μας θέλουν. Εμείς θα τους συγχωρήσουμε, ακόμη και αν είναι αιρετικοί, αλλά θα είμαστε μακριά τους, γιατί είναι προδότες του Χριστού. Θα ξυπνήσουμε, γιατί η περίοδος αυτή μας βοηθάει στο να ξυπνήσουμε, και μαζί με τις ακολουθίες, τις ωραίες, τις προηγιασμένες, τους χαιρετισμούς, θα πάμε μπροστά. Εμείς θα πηγαίνουμε μπροστά. Και όσοι θέλουν να μας παίρνουν την τρομοκρατία, για να μας κλείσουν στα σπίτια, την εντομοφαγία, για να αρρωσταίνουμε, τα ραντίσματα, τους χημικούς ψεκασμούς, για να αρρωσταίνουμε, το πλήθος των αστυνομικών δικαστικών σύριαλ, που κατακλείζουν την τηλεόραση, δεν ξέρω γιατί, τροφή για σκέψη, βάλτε κι εσείς, το μυαλό να δουλέψει, και τους πολλούς θανάτους που ακούμε συνέχεια, τεχνιέντος, που ξέρουμε εμείς από ποιο λόγο είναι, η ξαφνική αιτίδα που λέμε, έτσι, πεθαίνουν όλοι ξαφνικά τώρα, ξαφνικά. Τους οποίους εμείς αντιμετωπίζουμε με το ευχέλαιο σε καθημερινή βάση, τον αγιασμό σε καθημερινή βάση και το μεγάλο αγιασμό σε τεχτά χρονικά διαστήματα, γιατί αυτά τα όπλα έχουμε και το χαπάκι που θα πάρουμε και η αντιβίωση αν χρειαστεί καμιά φορά ή η βιταμίνη είναι εκ του περισσού. Αυτό τον καιρό αδερφοί μου όπου και να είστε να βρείτε ορθόδοξο πνευματικό και να κάνετε καθαρά εξομολόγηση. Επαναλαμβάνω, ορθόδοξο πνευματικό, όχι κατ' όνομα, αλλά κατά ζωή και κατά πράξη, ο οποίος να μην πιστεύει στα κολυμπάρια, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, στο ότι δηλαδή οι εκκλησίες είναι πολλές, στον Πάπα και στους δεσποτάδες του διαβόλου, αλλά να πιστεύει στον αληθινό Χριστό, τον τριαδικό Θεό μας, τον Σταυροθέντα, διευκρινίζω, γιατί δεν πιστεύουμε στο Θεό απλά. Πλέον η λέξη είναι παρεξηγήσιμη και το ξέρετε πολύ καλά. Όλοι λένε πιστεύουμε στον Θεό, αλλά εννοούν τον Θεό τον οποίο πιστεύουν. Και πολύ καλά κάνουν. Πιστεύω στον Θεό. Δεν το ρωτάει κανείς σε ποιον Θεό πιστεύεις. Εμείς για να διευκρινίζουμε θα λέμε πιστεύουμε στον Χριστό τον Εσταυρωμένο, στον αληθινό τριαδικό Θεό. Σε αυτό που λέει το πιστεύω δηλαδή. Και σύν το ότι θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εξομολόγηση όπως σας είπα, την οποία μίζων όλων πολεμάει ο διάβολος με διάφορες προφάσεις, έτσι για να μην εξομολογούν οι άνθρωποι και κυρίως αυτοί οι οποίοι ξέρουν, είναι ο δεύτερος πειρασμός αυτός ο μεγάλος. Άντε αυτοί που δεν ξέρουν και δεν θέλουν, δεν θέλουν, δεν εξομολογούνται. Αυτοί που ξέρουν, που τους κάνει να αργούν να πάνε, να μην εξομολογούνται σωστά, λέει, τι να πω. Με ξέρει 10 χρόνια που εξομολογείται. Ξαφνικά τον βγαίνει να τι να πω. Απίστευτα πράγματα. Αν δεν υπήρχε ο πειρασμός και δεν ξέραμε ότι υπάρχει ο διάβολος, θα έλεγα ότι έχετε χαζέψει όλοι. Πραγματικά δηλαδή. Αλλά επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τον διάβολο, ο οποίος ξέρει πάρα πολλά κόλπα και ένα από αυτά είναι η χαζομάρα, ηρεμούμε και ψύχρεμοι πλέον προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς πολλές φορές φαντάζουν σαν πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Σαν πρόβατα αμολυμένα πάνω στο βουνό χωρίς τσομπάνι. Και μέσα σε όλα αυτά αδερφοί μου που πρέπει να ξυπνήσουμε, γι' αυτό τα λέω και αυτά, να δοξάζουμε τον Θεό για όλα όσα έχουμε και τα υλικά αγαθά τα οποία έχουμε. Δεν είναι κακό πράγμα αυτό. Γιατί καμιά φορά και τώρα και με την νηστεία θα το δούμε βέβαια στο Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι μπερδεύονται και λένε να φάω, να μη φάω, αυτός γιατί τρώει, εγώ γιατί δεν τρώω. Ο καθένας θα κάνει αυτό που μπορεί, αρκεί να κάνει. Καταλάβατε. Και μην πείτε ποτέ σε κανέναν, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, το έχουμε αναλύσει χιλιάδες φορές στις ομιλίες μας,
να νηστέψω 10 μέρες στη Σαρακοστή. Όχι, θα νηστέψει 48 με την τελευταία μέρα. Μα λέει δεν μπορώ. Αν δεν μπορείς θα κάνεις νηστεία ελαφρότερη. Αλλά θα είσαι εκεί μαζί με τους αγωνιστές όλους και θα πεις στο τέλος ότι νήστεψα 48 μέρες. Όχι 8. Όχι 18. Όχι 28. Άρα νήστεψα ελαφρότερα γιατί δεν μπορούσα. Γιατί είχα το στομάχι μου, το αντερό μου, γιατί δεν έχω αιματοκρίτη καλό, γιατί είμαι άρρωστος, έχω σοβαρή ασθένεια κτλ. Κτλ. Ξεκαθαρισμένα πράγματα για την νηστεία από τις στροφές, την οποία θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο για παρακάτω, για την Κυριακή της Τυρινής, η οποία η Κυριακή της Τυρινής συμβολίζει το τέλος, αν θέλετε, της νηστείας της Λευκής, όπως λέμε, της εβδομάδος, στην οποία καταλύουμε τα πάντα, γαλακτοκομικά και ψάρια, εκτός του κρέατος, για να μπούμε μετά στη σειρά αυτής της νηστείας, κατά την οποία δύο φορές μέσα σε αυτή την νηστεία θα παρηγορηθούμε τρώγοντας ψάρι του Ευαγγελισμού και των Βαΐων, όπως είναι η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, και θα προχωρήσουμε από τη σωματική πλευρά. Και αυτό είναι το εύκολο, θα δείτε. Το τι πειρασμό θα περιμένουμε τη Σαρακοστή θα σας το πω μετά, στο τέλος, γιατί αυτό είναι που ξεχνάμε κυρίως. Κανονίζουμε πώς θα φάμε, τι θα φάμε, θα πάμε στους χαιρετισμούς, θα πάμε στην προηγιασμένη, πάμε στη λειτουργία, τα κανονίζουμε όλα και μετά ξεχνάμε ποιους πειρασμούς έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό, πόσα χρόνια σας λέω, τι Σαρακοστή θα μαλώσετε, α, εμείς δεν μαλώνουμε, μετά άργεστε, μαλώσαμε. Χαίρομαι πολύ. Γιατί μαλώσαμε, αφού δεν μαλώνουμε ποτέ. Μαλώσετε γιατί είναι ο πειρασμός, αδερφοί μου. Λέει, γιατί δεν μας πειράζεις άλλες φορές και μας πειράζεις τώρα, γιατί τώρα νηστεύεις. Θα σας πω όμως στο τέλος της ομιλίας ποιους πειρασμούς έχουμε να αντιμετωπίσουμε πέραν του προγραμματισμού, θα λέγαμε, της νηστείας. Εξομολόγηση λοιπόν, μην την ξεχάσει κανείς και μην την αφήσει κανείς στο τέλος κατά το ελληνικό σύστημα. Το ελληνικό σύστημα δεν υπάρχει στην εξομολόγηση μέσα στην πίστη μας, που τα αφήνουμε όλα στο τέλος. Πριν πούμε λοιπόν στο κυρίως θέμα μας σήμερα, θα ήθελα να πω στα αγαπητά μας παιδιά του ηλεκτρονικού κόσμου, μακάρι όσοι δεν είναι μέσα σε αυτό, μακάρι οι έφηβοι που δεν έχουν κινητό, φοβερό πράγμα, φοβερό, υπάρχουν. Και να πω και αλληλούια στους πατεράδες, στις μανάδες, οι οποίοι δυστυχώς δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, κάνουν στα παιδιά τους δώρο ναρκωτικά. Μα λέει, εμείς δεν κάναμε δώρο ειδική κάναμε στα παιδιά μας, κόκα, ξέρω εγώ κτλ. Κάνατε κινητό. Κινητό smartphone, έτσι. Για να εξηγούμεθα, να μην παρεξηγούμεθα. Γιατί μερικοί μπορεί να πείτε, αλλά τα παίρνει όλα σβάρνα ο δεσπότης και τελειώνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτά που σας λέμε. Γι' αυτό λοιπόν, το δώρο που κάνετε τα ναρκωτικά, να μας ελεήσει ο Θεός, όλους μας, και να κάνουμε αγώνα για τον ηλεκτρονικό πλέον έλεγχο των παιδιών, τον οποίο προσπαθούν κάποιοι άλλοι να κάνουν. Να ελέγξουν όλους μας φυσικά ηλεκτρονικά, αλλά περισσότερο τα παιδιά, γιατί αυτά θέλουν. Όλοι θέλουν τα παιδιά, το νέο αίμα, έτσι, τον ενθουσιασμό, την αγωνιστικότητα, όλα αυτά τα οποία έχουν τα παιδιά. Εσείς λοιπόν γονείς, όσο μπορείτε και αν μπορείτε, κόψτε. Κόψτε κινητά, κόψτε τηλεοράσεις, κόψτε τάμπλετ, κόψτε υπολογιστές, κόψτε λάπτοπ, κόψτε, κόψτε, κόψτε. Κόψτε. Βέβαια, υπάρχει και μία άλλη λύση, αν θέλετε. Όταν αυτή η ώρα που δεν θα έχουμε ρεύμα, θα κοπούν. Ωραίο και αυτό. Αλλά μήπως δεν είμαστε έτοιμοι τότε και θα πηγαίνουμε να ζητιανεύουμε ρεύμα για να βάλουμε το λάπτοπ να παίξει. Και το κινητό. Γι' αυτό όποιος προετοιμάζεται, δεν ετοιμάζεται τότε. Έτσι. Είναι πάντα προετοιμασμένο. Το ίδιο να πω και για τους Αγίους Δασοφόρους μας και το λέω έτσι με τιμητική έννοια, τους ένστολους δηλαδή αξιωματικούς και οπλίτες της Εκκλησίας, οι οποίοι φοράν στολή πάντοτε, πολλές φορές και στον ύπνο τους, να τους πω ότι πρέπει να είναι φως και σε αυτή την νηστεία, σε βασικότερα πράγματα από την νηστεία, από τις στροφές, στον τρόπο ομιλίας, στον τρόπο συμπεριφοράς, στον τρόπο που κάθεστε, που σηκώνεστε, όσοι φοράτε το ιερό ράσο, γι' αυτό φορέσαμε το ράσο, για να μπορούμε να συμμαζευόμαστε, καταλάβατε, να φερόμαστε διαφορετικά. Γι' αυτό, να δώσετε αυτό το
παράδειγμα οι ιερείς μας, οι μονοχοί μας, οι μονοχές μας, στους ανθρώπους τους άλλους. Το παράδειγμα της αυτοσυγκράτησης, δεν ευριάζει ο μοναχός, δεν παρεκτρέπεται, δεν ταράζεται. Στο παράδειγμα της συμπεριφοράς της εξωτερικής, που παίζει πάρα μεγάλο ρόλο, είναι το περιτύλιγμα. Άγιος να είναι ο άλλος, άμα σε βρίζει όλη μέρα δεν μπορεί να αντέξεις. Άμα σου μιλάει καλά όμως και λίγο άγιος να είναι, τον αντέχεις. Και κυρίως το καθαρό στόμα, το οποίο λέμε αδελφοί μου, και θα το δείτε αυτό, και άνθρωποι που δεν βρίζουν, θα δείτε στη Σαρακοστή ότι θα τους έρθει να βρίσουν. Ο ρασοφόρος πρέπει να έχει καθαρό στόμα. Μόνο ο ρασοφόρος, όχι. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, έτσι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το ρασοφόρο που έχει τη σημαία, αυτό που έχει, που είναι μπροστάρης και που του φυλάνε το χέρι και οι άλλοι χριστιανοί, για να του δείξουν ότι βοήθα μας κι εσύ, κάνε κάτι για να πάμε μπροστά. Πάμε λοιπόν να δούμε τα αναγνώσματα της Κυριακής της Τυρινής, που θυμόμαστε την έξωση από τον Παράδεισο, έτσι. Δεν μπορώ να πω γιορτάζουμε, αλλά θυμόμαστε, είναι η μνήμη της εξώσεως, την οποία θα την δούμε μέσα από τα κείμενα. Πρώτα όμως, αδελφοί μου, στην προς Ρωμαίους επιστολή, έτσι, επειδή ξεκινάει αυτή καθ' αυτή η νηστεία, ένα αγώνισμα, πολλοί μπορεί να το έχετε συνηθίσει, δεν πειράζει αυτό, μακάρι καλές συνήθειες να γίνονται συνήθειες, αλλά να ξέρετε ότι είναι μια περίοδος ιδιαίτερη, πολύ αγωνιστική, που θα μας βγάλει στο τέλος χαρίσματα, αν την πάρουμε σοβαρά. Αλλά θα έχουμε και ήττες, έτσι. Θα σας πω στο τέλος τι ακριβώς έχετε να περιμένετε. Πάμε λοιπόν να δούμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, 13 κεφάλαιο, 11 στίχος, με 14, 4 στίχος. Τον Απόστολο Παύλο να μας λέει τελικά να ξυπνήσουμε, αυτό που σας είπα στην αρχή. Και να τώρα αυτή η περίοδος τι έρχεται, να ξυπνήσουμε. Τι όπλα έχουμε εμείς να πολεμήσουμε, αδελφοί μου, το κακό γενικότερα. Έχουμε δίκανα, έχουμε αυτόματα, έχουμε πιστόλια, όχι. Μαχαίρια, ξύφι, όχι. Έχουμε την προσευχή. Αλλά και αν θυμηθείτε τα δροπάρια της Εκκλησίας, και περί κεφαλαίου έχουμε την ελεημοσύνη. Και αντί για μαχαίρι έχουμε την νηστεία. Προσέξτε τα τροπάρια της Εκκλησίας. Όταν είστε μέσα στην Εκκλησία, μην κοιτάτε τίποτα άλλο. Τα τροπάρια να προσέχετε λαϊκοί και ιερείς τις ευχές. Περιγράφει το τροπάριο την πανοπλία του χριστιανού. Και πώς θα πολεμήσει. Και ποιος είναι ο θώρακας που τον προστατεύει, είναι η πίστη. Αν δεν έχεις πίστη αληθινή, τι να την κάνεις Σαρακοστή και την Πεντηκοστή και τις νηστείες. Τζάμπα πάνε όλα. Μα λέει ο τάδε κάνει θαύματα. Εγώ ξέρω και τον μουσουλμάνο τάδε που κάνει θαύματα. Και τον βουδιστή και τον βραχμάνο και τον ταοϊστή. Δεν έχει σημασία. Δεν σώζεται αυτός ο άνθρωπος. Δεν σώζει εσένα στον οποίο θα γίνει το θαύμα σε σένα. Δεν θα σωθείς από αυτό. Θα σωθείς έχοντας ως θώρακα την πίστη για να αντιμετωπίσεις τον διάβολο. Και να μας φωτίζει ο Θεός βέβαια να ακούμε τα ορθόδοξα λόγια, το ορθόδοξο κήρυγμα, αλλά και να πράττουμε, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απόστολος Παύλος λοιπόν, λέει προς τους Ρωμαίους, ώρα να ξυπνήσουμε, έτσι. Και πώς θα νηστεύσουμε στο κάτω-κάτω, ας το πούμε και αυτό. Και τούτο ειδότες των καιρών, ότι ώρα ημάς ήδη εξύπνει ο Γερθίνε, ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε. Νην γάρεν κύτρον ημών η σωτηρία, η ότι επιστέψαμε τώρα, λέει η σωτηρία, είναι πιο κοντά μας από τότε που πιστέψαμε, όταν ξεκινήσαμε στην Εκκλησία δηλαδή. Γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, αδελφοί μου, είναι πιο κοντά η Δευτέρα Παρουσία και πιο κοντά και ο θάνατός μας, έτσι. Ο οποίος θα σημάνει αυτήν ακριβώς την αλλαγή. Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα έγκυκεν. Η νύχτα, λέει, προχώρησε και η μέρα πλησίασε. Αποθώμεθαν τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Ποια είναι τα έργα του σκότους? Οι αμαρτίες. Ποια είναι τα όπλα του φωτός? Η χάρις του Θεού.
Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμε και να περπατήσουμε λέει σαν να είναι μέρα. Και ευσχημόνος, τι είναι το ευσχημόνος, όμορφα να περπατάμε. Σε καλό σχηματισμό, πώς είναι μια παρέλαση και βλέπουμε και χαιρόμαστε που πάνε όλοι ευθεία, έτσι κι εμείς. Να μην κάνουμε διασχημοσύνες, να κάνουμε ευσχημοσύνες, αν μπορώ να το πω έτσι. Μη κόμες και μέθες, όχι λέει με μεθύσια και με φαγοπότια, μη κοίτες και ασελγίες, δηλαδή με ακολασίες και ασέλγιες, μη έριδε και ζήλο, τι σημαντικό, όχι με έριδες και με ζηλοτυπίες. Θα έλεγε κανείς, α, να νηστέψω το κασεράκι, το κεράκι, φτάνει. Τα άλλα, τις ζήλιες, τις έριδες, αυτά έχουμε να περιμένουμε, αδελφοί μου, τη Σαρακοστή. Έχουμε να περιμένουμε, να αντιμετωπίσουμε ζήλιες, θυμούς, διχοστασίες. Μαρώνει οι χριστιανοί μεταξύ τους. Η μοναχή μες στο μοναστήρι, γιατί έγινε τη σκούπα. Να το φαράσει. Και άμα το πεις αυτό μετά, εσύ παράτησες τα πάντα και ήρθες στο μοναστήρι, θα σου πει το φαράσει είναι δικό μου. Τι θα σου πει. Αλενδύσεις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και τη σαρκός πρόνοι μη ποιήστε εις επιθυμίας. Αλλά να φορέσετε, βλέπετε, να φορέσετε σαν πνευματικό ένδυμα τον Χριστό και να μην φροντίζετε τη σάρκα, να τη φροντίζετε, αλλά για το καλό, όχι για ειδονές και απολαύσεις. Το δε ασθενούντα τη πίστη προσλαμβάνεστε μη εις διακρίσεις διαλογισμών. Αν κάποιος είναι ασθενής στην πίστη τώρα, πάμε στην νηστεία τώρα, και δεν μπορεί να καταλάβει, ας πούμε, ακόμα και το ελάχιστο ότι κάποιος μπορεί να φάει λόγω ασθενείας, αυτό λέει εσείς να μην τον διώχνετε, να το δέχεστε. Να το δέχεστε και να μην σχολιάζετε την αντίληψη που έχει. Ως μεν λέει πιστεύει φαγήν πάντα, ο δε εστίων ασθενών λάχανα εστί. Κάποιος λέει σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πει ότι μπορεί να φάει τα πάντα. Ένας ασθενής όμως στην πίστη μπορεί να πει ότι δεν θα φάω. Και τι είμαστε λοιπόν εμείς, οι ασθενείς που νηστεύουμε? Για βάλτε να το σκεφτείτε λιγάκι αυτό, να μην σας το πω. Και αυτός που τρώει δηλαδή δεν είναι ασθενής. Ο εστίον, τον μη εστίοντα, μη εξουθενεί του. Αυτός όμως που τρώει λέει, δεν θα ασχολείται με αυτόν που δεν τρώει. Ούτε θα τον προπυλακίζει, ούτε θα τον υβρίζει. Ούτε θα τον στεναχωρεί. Και ο μη εστίον, τον εστίοντα, μη κρίνε του. Και αυτός ο οποίος νηστεύει, αυτόν που δεν νηστεύει δεν τον κρίνει. Ο Θεός γαρ αυτόν προσελάβε το, και αυτόν λέει τον έκανε πρόσληψη, θα λέγαμε σήμερα, ο Θεός τον κάλεσε. Στο τι θα κριθεί ο καθένας είναι άλλη υπόθεση. Ένας μπορεί να κριθεί γιατί δεν έφαγε, μάλλον γιατί έφαγε, ενώ μπορούσε να νηστέψει, άλλος όμως θα κριθεί επειδή δεν μπορούσε να νηστέψει από το ότι έκανε νηστεία σε άλλα πράγματα, έτσι. Έκοψε το τσιγάρο, έκοψε το ποτό, έκοψε το κινητό, να μια ωραία νηστεία. Για τη μεγάλη Σαρακοστή. Συ τι σύ ο κρίνων αλλότερον οικέτην, εσύ λέει ποιος είσαι που θα κρίνεις τον άλλον ο οποίος δεν είναι δικός σου δούλος, είναι δούλος του Θεού. Έτσι. Το ιδίο Κυρίος στίκη ή πίπτη. Στον ίδιο Κύριο θα δώσει λόγο και εκείνος. Έτσι. Αλλά εκείνος θα δώσει απευθείας, όχι μέσω εσού. Σταθήσετε δε, δυνατός γαρεστήν ο Θεός τι είσαι αυτόν. Και να δείτε λίγο στο τέλος, εφόσον έχει καλή διάθεση, ποια είναι η καλή διάθεση, να δω το ωραίο τώρα. Τρως, έτσι, ναι, γιατί έχεις πρόβλημα. Δεν νηστεύεις. Πολύ ωραία. Επειδή σου είπε πνευματικός να μην νηστέψεις, κάθεσαι στην καρέκλα όλη μέρα ή προσπαθείς να μην μαλώνεις, να μην είναι νηστεία. Ή προσπαθείς να μην ζηλεύεις, να μην είναι νηστεία. Ή προσπαθείς να μην κοιτάς. Ή προσπαθείς να μην ακούς. Ή προσπαθείς να μην σχολιάζεις. Βλέπετε. Τότε λέει ο Θεός θα πει ναι, εντάξει, έφαγες. Πολύ ωραία, γιατί δεν μπορούσες, είχες ασθενικό σώμα και υγεία, αλλά έκανες νηστεία γιατί πρόσεξες όλα τα άλλα. Και εδώ ακριβώς, αδελφοί μου, δεν κρίνεται κανείς, κρίνεται το φιλότιμό του και κρίνεται όταν δεν έχει φιλότιμο. Έτσι. Και πάμε τώρα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο να δούμε, όπως είπαμε και πριν, τι ακριβώς θα κάνουμε επιτέλους. Είναι έκτο κεφάλαιο, 14 με 21 στίχο. Θυμάστε το περιστατικό, είπαμε, έτσι.
έδιωξε ο άγγελος τον Αδάμ και την Εύα του Παράδεισο, γιατί δεν άκουσαν από την ανυπακοή. Γι' αυτό και τώρα για να μπούμε στον Παράδεισο πρέπει να κάνουμε υπακοή. Βλέπετε, το αντίδοτο, ποιο είναι το αντίδοτο, αυτό που σε κατέστρεψε, το αντίθετό του σε συνεφέρνει. Από την ανυπακοή έφυγαν ο Αδάμ και η Εύα. Ναι. Πώς θα μπουν, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, πώς μπήκαν, γιατί εκείνοι μπήκαν αδερφοί μου. Μπήκαν. Και μπήκαν πρώτοι. Βλέπετε την εικόνα της Εισάδου καθόδου. Τους πρώτους που τραβάει πάνω με αυτό το στέφανο, ο Χριστός είναι Αδάμ και Εύα. Γιατί μετανόησαν. Πώς μετανόησαν, από τότε προσέξτε που κάνουν την ανυπακοή, δεν ξανακάνουν. Άκουγαν τον Θεό μονίμως, από τότε. Φοβερό πράγμα, έτσι. Γι' αυτό μη λέμε τη μια πλευρά μόνο, αλλά ζητάμε και την άλλη. Και πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε να περιμένουμε, όπως σας είπα, και ποια είναι η νηστεία η πραγματική. Διότι όταν περιορίζεσαι μόνο στην νηστεία από τις τροφές, σημαίνει ότι είσαι περιορισμένος κι εσύ. Είσαι περιορισμένης ευθύνης. Τώρα μια γιαγιά που δεν ξέρει, λέει νήστεψε. Τι νήστεψε, δεν έφαγα κρέας, δεν έφαγα τυρί. Ωραία. Την ύφη τη συγχώρεσε. Α, αυτό το διάολο λέει. Δεν κατάλαβε για την νηστεία. Αλλά νήστεψε. Ή ένα που δεν ξέρει, ας πούμε, και λέει νηστεία, είναι ένα μόνο αυτό, αλλά είναι καλός άνθρωπος. Δεν ξέρει όμως εκ του φυσικού του ότι δεν πρέπει να μαλώσει. Δεν μαλώνει. Είναι εκ του φυσικού, καταλάβετε. Δεν ξέρει ότι δεν πρέπει να ζηλέψει. Δεν ζηλεύει τελείως. Αγάπη λέει ο Θεός και τα καλύπτει όλα. Εκείνος είναι από μόνος του. Εσύ που θα πρέπει να μηχανευτείς τρόπους. Εσύ είναι το θέμα. Εσύ που είσαι λογικός ή που έχεις πολλά πάθη ή που είναι δυνατή η φύση σου ή που είσαι υγιής στο κάτω-κάτω και νοήμων άνθρωπος. Εσύ πρέπει που ξέρεις το θέλημα του Θεού, εγώ, εσύ, πρέπει να μηχανευτούμε τρόπους για να νηστέψουμε. Τους οποίους αδερφοί μου να μην τους πάρει χαμπάρι κανείς, δεν έχει σημασία. Καλύτερα να σε δουν να τρως κρέας και να σε κακολογήσουν παρά να ξέρουν το μυστικό αγώνα που κάνεις της νηστείας. Που κανείς δεν το ξέρει αυτό. Τη νηστεία κάνει ο καθένας. Όχι νηστεύω για να γιατί δεν έχει να φάει. Όχι νηστεύω σε εκείνο που δεν μ' αρέσει. Αλλά εκεί, στον σοβαρό αγώνα, κάνει ο καθένας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάρουμε τη θεϊκή συγγνώμη, δηλαδή στην ουσία, πώς θα μας συγχωρέσει ο Θεός, έτσι. Γιατί και εμείς συγχωρέσαμε. Πολύ ωραία. Εάν γραφείτε τις ανθρώπινες τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ουράνιος, ξεκινάει η περικοπή μας σήμερα κατά Ματθαίον 6 κεφάλαιο 14 στίχους. Αν συγχωρέσετε, λέει στους ανθρώπους, τα αμαρτήματα που σας κάνουν εσάς, για ακούστε, έχω εγώ δικαίωμα να συγχωρέσω το αμάρτημα που σε έκανε ο γείτονας εσένα, ή πρέπει να συγχωρέσω αυτό που έκανα εγώ σε σένα, εσύ σε μένα. Τι δουλειά έχεις με τον άλλον να ασχολείσαι. Καταλάβετε. Εσένα αν έκανε κάτι να του συγχωρέσεις. Όχι του γείτονα. Ο γείτονας θα του συγχωρέσει μόνος. Εάν δεν μη αφήτε τις ανθρώπινες τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Μα πώς το πάμε τώρα, λέει, μία σου και μία μου. Όχι, αδελφοί μου. Δηλαδή τι κάνει ο Θεός, νομίζετε, αυτά που κάνουμε εμείς τα μιμείτε και λέει, α, εσύ άμα δεν συγχωρέσεις, δεν συγχωρέσω κι εγώ. Τι είναι ο Θεός, αδελφοί μου, μπακάλις. Δεν έχει αυτή την έννοια. Έχει ποια έννοια, ότι αφού δεν θες να συγχωρήσεις εσύ και είσαι μες στην κακία και είμαι στην κόλαση στην ουσία, γιατί να σε πάρω εγώ σε βάλω στον παράδεισο με το ζόρι. Αφού δεν θέλεις. Να με συγχωρείς θες, κάτσε εκεί πέρα. Και έχουμε, αδελφοί μου, και έχουμε συναντήσει όλα μας τα χρόνια ανθρώπους που δεν μιλάνε μια ζωή. Και δεν του δεν μιλάνε, το μισιούνται. Είναι το σοβαρό. Μια ζωή. Για ποιο? Για τίποτα πολλές φορές. Για τίποτα. Όταν δεν νηστεύετε, λέει παρακάτω, μη γίνεστε ως περί υποκριτές και ηθροποί. Να πως θα νηστέψουμε ένας άμα θέλει να δείξει την νηστεία του, έτσι όπως είναι πεινασμένο και λοιπά, κάνει και λίγο έτσι, οχ, τι κάνει αυτό, δεν νηστεύει τώρα. Α, έτσι νηστεύουν. Όχι, λέει, αυτοί είναι οι υποκριτές. Αφανίζουν σιγά τα πρόσωπα αυτών, σκυπάζουν τα πρόσωπα τους, έχουν στάχτη επάνω και χώμα,
όπως φανώσει τις ανθρώπινες νηστεύοντες, για να φανούν και να πούν, κοίταξε, αυτός για να είναι στην τέτοια κατάσταση, είναι πολύ νηστευτής. Αμήν λέω ημίν ότι απέχουσε το μισθό αυτών. Ξέρετε τι μισθό πήραν αυτοί? Το μισθό των ανθρώπων. Το μπράβο. Πόσο αξία έχει το μπράβο, να μην πω τώρα τίποτα. Ενώ οι άλλοι που θα νηστέψουν σωστά θα πάρουν τον ουράνιο μισθό. Τι σας νοιάζει ο κόσμος? Ακόμα και να σε πούν νηστεύεις, άλλο να πας κάπου και να πεις νηστεύω δεν θα φάω. Αλλά ξέρει ο άλλος τι νηστεύεις και τι κάνεις εσύ, τι ζόρι τραβάς. Και άμα προσπαθείς μέσα σου να μην κακιώσεις, να μην ζηλέψεις, να μην κάνεις, κανείς δεν το ξέρεις. Μόνο εσύ το ξέρεις. Πολλές φορές και ο πνευματικός πρέπει να εκμεύσει και να κάνει ανάκριση στην ουσία για να βοηθήσει τον που εξομολογείται να βγάλει από μέσα του κάτι το οποίο δεν ξέρει. Το κάνει όμως. Σι δεν νηστεύουν, άλλοι ψέσουν την κεφαλή και το πρόσωπό σου νύψει. Εσύ που νηστεύεις, τα λέγαμε σήμερα, πάνε στο κομμωτήριο, κάνε τα μαλλιά σου. Βάλε κρέμες, πλύνε το πρόσωπό σου, όπως μη φανείς στις ανθρώπινες νηστεύων. Αλλά το πατρί σου το είναι το κρυπτό και ο πατρί σου βλέπω είναι το κρυπτό, αποδώσει σου είναι το φανερό. Άλλοι είπαν πρόκειται, λέει, να μη φανούμε στους ανθρώπους, βγες κλαρίνο έξω. Να λένε ότι αυτή σου πάει στις απόκριες. Και εσύ μέσα σου να νηστεύεις. Γιατί ο πατέρας σου λέει που στα βλέπει, στα κρυφά, όταν έρθει η ώρα, δεν θα τα αποδώσει τα κρυφά. Πότε θα τα αποδώσει? Στη Δευτέρα Παρουσία. Τι κάναμε την προηγούμενη Κυριακή? Εκεί μπροστά σε όλους θα πει: Νάτος, αυτός είναι δικός μου. Και θα δικαιωθείς τότε. Μη θησαυρίζεται ή μην θησαυρούς επί της γης. Όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουση και κλέπτουση. Να μην νηστεί. Μη μαζέψεις τη σαρακουστή. Σκόρπα. Κάνει λιμοσύνη. Και τι κάνουν οι πρώτοι χριστιανοί? Δεν τρώγαν κρέας, λάδι, τυρί, ψαρία, τα μαζεύαν όμως. Και μόλις τελειώνει η νηστεία, θα μοιράζαν σε αυτούς που δεν είχαν να φάνε. Για να φάνε και αυτοί. Και κρέας, και ψάρια, και τυρί. Γιατί λέει, άμα τα μαζέψεις εδώ, στη γη, θα τα φάνε τα σκουλίκια. Και οι σκόροι. Μέχρι και τα λεφτά, τα χάρτινα μπορεί να φάει ο σκόρος, ξέρετε. Αλλά και οι εκλέπτες θα τα κλέψουν. Οτιδήποτε μαζέψεις. Μοίρασε. Μοίρασε. Αυτό πώς το ξεχνάνε οι χριστιανοί δεν μπορώ να καταλάβω. Όλα τα άλλα τα κάνουμε γιατί. Γιατί είμαστε μοναχοφάιδες. Εγώ να νηστέψω. Εγώ να κάνω. Εγώ να δείξω. Θησαυρίζεται δε μην θησαυρούς εν ουρανό. Όπου ούτε εσείς ούτε βρώσεις αφανίζει. Και όπου κλέπτε ού διορίσουσι ού δε κλέπτουσι. Το αντίθετο τώρα, έτσι. Δεν έχεις τον νου ούτε κλέφτες, ούτε σκόρους, ούτε οτιδήποτε άλλο. Όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Τι να λέμε τώρα, σαν να λέει ο Απόστολος Παύλος, όπου είναι ο θησαυρός, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Γι' αυτό δείτε ο καθένας αδελφοί μου στον εαυτό σας. Μ' αρέσει να νηστεύω. Πού είναι το μυαλό μου, πού είναι ο θησαυρός μου. Μ' αρέσει να ελεώ ή να μαζεύω. Και του κάνουμε το ζόρι. Μ' αρέσει να μαλώνω, ναι, ησυχάζω. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει ο άλλος. Μα πώς δεν είναι, είναι η φιλονική ελεγωμένη. Είναι ο άλλος, το βλέπεις και χώνεται για φασαρία συνέχεια εκεί. Για το τίποτα. Και νομίζω ότι δεν νηστεί αυτό. Είμαι πολύ ξέρος. Θέλω να μιλάω όλη την ώρα και να λέω εγώ ξέρω. Έλα να σε πω εγώ. Να, νηστεία που θα κάνει. Ξέρετε πόσες νηστείες έχει. Όσες είναι και οι άνθρωποι, δισεκατομμύρια νηστείες έχεις, άμα που θέλεις πραγματικά να νηστέψεις όπως. Γι' αυτό αδελφοί μου, με τη χάρη του Θεού να αγωνιστούμε καλώς για να πάρουμε στο τέλος το βραβείο. Υπάρχει βραβείο. Μπορεί να μας δώσει ο Θεός μια χάρη. Μπορεί να μας δώσει την εκπλήρωση ενός τάματος στο τέλος της νηστείας. Γι' αυτό κάντε ένα τάμα στην νηστεία αυτήν και στο τέλος να το λάβετε, να το λάβουμε όλοι. Και όταν είστε και πολλοί μαζί και κάνετε ένα τάμα, θα το λάβουμε, πιστεύω. Αυτός που αγωνίζεται καλός πρέπει να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Διότι αν μου πείτε τώρα ο καθένας από εσάς, θα νηστέψουμε, δηλαδή δεν θα φάμε, αυτό είναι, αδερφοί μου, πρώτη δημοτικού. Νηπιαγωγείο θα λέω. Θα νηστέψουμε, πολύ ωραία, τι θα συναντήσουμε στη Σαρακοστή, η οποία δεν είναι Σαρακοστή γιατί είναι και μεγάλη εβδομάδα, είναι 48 μέρες. Έριδες, μαλώματα, στα καλά καθούμενα,
εκεί που δεν μαλώναμε. Χωρίς λόγο. Μα λέει χωρίς λόγο μαλώνουν. Γιατί μαλώνουν. Χωρίς λόγο μαλώνουν οι άνθρωποι. Διχοστασίες, χωρισμοί από τα σπίτια μέσα μέχρι τα μοναστήρια, μέχρι τις Μητροπόλεις, μέχρι παντού. Τι δεν σε βάλει διάβολο, σε χωρίσει από το Θεό. Ζήλες, επίσης πολύ δυνατό, και μακάριος όποιος δεν ζηλεύει. Και λέει, έχω εγώ αυτό, το χαίρομαι. Έχει άλλος εκείνον, να το χαίρεται. Ταραχές, κάντε ένα μετρητή εκνευρισμού στο σπίτι, να δείτε τις μεγάλες αρακουστή πόσες φορές θα εκνευριστείτε και τις άλλες μέρες πόσο εκνευρίζεστε. Και μιλήγα λόγια αδελφοί μου για να μην σας προειδεάσω, θα περιμένετε τέτοια πράγματα κυρίως, τα οποία χαλούν την ψυχική γαλήνη, την ηρεμία και τη συγχωρητικότητα προς τον άλλο άνθρωπο. Και να μην δίνετε και αφορμές, προσέξτε, αν δεν υποθέσουμε ότι δεν μαλώνεις εσύ, ναι, αλλά άμα κάνεις ανοησίες και προκαλείς τον άλλον να μαλώσει, και αυτό αμαρτία είναι. Παραδείγματος χάρη, πάμε στους μοναχούς, στους κληρικούς πρώτα εκεί, κάντε υπακοή στο κάτω-κάτω. Τι άλλο έχει να κάνει. Αν δεν κάνεις υπακοή όμως δίνεις στο διάβολο πάτημα και σε δουλεύει με ταραχές, με ζήλες, με έρηδες, με διχοστασίες, με χίλια δύο πράγματα και γίνεται ένα ανακάτεμα. Και μετά εκεί που ήταν να τελειώσουμε τις 40 με 80 κιλά, τελειώνουμε με 160. Γιατί, υπό ανοησίες. Καλώς αγωνισάμενοι λοιπόν. Και ο λαϊκός υπακοή να κάνεις και εσύ μη δίνεις τον άντρα σου δικαίωμα, εσύ μη δίνεις τη γυναίκα σου δικαίωμα, μη χώνεις όλη την ώρα, τα παιδιά μη χώνεις στους γονείς και γίνεται ταραχή μες στο σπίτι, να υπάρχει ηρεμία και να υπάρχει μια νηστεία με αγάπη, έτσι. Με αγάπη που σας είπα, όλοι να νηστεύουν και να νιώθουν ότι νηστεύουν, έστω και αν δεν τρώνε ένα πράγμα μόνο. Αλλά μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα που περιγράψαμε και να είναι μες στην νηστεία και μες στον αγώνα. Να εύχεστε, να ευχόμαστε, να έχουμε καλή σαρακοστή, να πάρουμε χάρες και τάματα και τιμές στο τέλος. Να προσεύχεστε υπέρ Δημητρίου, ο οποίος πέθανε προχθές. Μακάρι να έχει ανάπαυση, Δημητρίου. Και ζώντες, Μαρίες, Αγγέλου, Ειρήνης, Μαρίες πάλι, και η Ιωάννας. Πάρετε δύναμη αδελφοί μου, ξυπνήστε, κάντε τον αγώνα σας, μην ασχολείστε με ανοησίες, αλλά να ξέρετε κιόλας ότι μπορεί αυτή η σαρακουστή να μας βρει στο τέλος στον Παράδεισο, κάτι το οποίο εύχομαι. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.